Εκτελεί ο Σέρβος, ο Μόντνορ, απομακρύνει ο Μπέζους. Μπαμπίκας, ένα σούτ, η επέμβαση καταπληκτική από τον Φαμπιάνο στο 6. Ανοίχτο. Γέμισμα του Χαραλάμπους. Τσιμπάει την μπάλα ο Λέτσια, ξεπατάει περιοχή, το γύρισμα, ο Σεμέντο, επέμβαση από τον Βανά Άλβες στο 8. Ο Χαραλάμπους αριστερά για τον Λέτσιαξ. Θα πάρει την κόντρα, θα κερδίσει την κόντρα από το Σανέ. Η σέντρα, ο Κακουλής δεν μπορεί να βάλει την προβολή και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τελείο σέρβο, στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα περάσει από όλους. Εδώ να δούμε και την προηγούμενη φάση με το φάουλ που εκτέλεσε ο Ουρόσεβιτς. Προσποιήσεις, η πάσα για τον Μπράουν. Το σου, την μπάλα κοντράρει και είναι out. Ναι. Ίσως, αλλά δεν έχει νόημα. Θέλει μια καλή πάση. Τώρα η πάσα του Κακουλή για τον Σεμέντο, θέλει να περάσει. Κλείστηκε, πλάσαρε ο Βανά Άλβες. Η επέμβαση στο 24. Άκια τον Σεμέντο. Πατάει περιοχή, οι τρίπλες. Τον σταματάει ο Σανέ, παίρνει στην φάση ο Κακουλής. Λέει μπάλα ο Σίμοβιτς. Εδώ και πάλι. Βρίσκει μπάλα ο Σανέ. Εδώ και πάλι η τελευταία φάση με τον Ανδρόνικο Κακουλή. Με δύναμη θα εκτελέσει το πλάγιο ο Μάθιος, βρήκε τον Μπέζους. Και αυτός ψάχνει τον Σεμέντο, ο οποίος πατάει περιοχή. Ο Σεμέντο πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το σημειάκι μένει κάτω στο 32. Η Ομόνια παίρνει το προβάδισμα με τον Σεμέντο. Εδώ και πάλι φάση με την προσπάθεια του Μπέζους, καλύπτεται από τον Ουρόσεβιτς. Ο Σεμέντο, ο οποίος βρέθηκε μόνος του, πλάσαρε στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία στην άμυνα του Άρη και σημάδεψε σωστά. 1-0. Φυσικά δεν είναι ένας καινούριος παίκτης στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Εδώ να δούμε την φάση με τον Γιαγκό, η επέμβαση με τον Γκομής, με συγχωρείτε, στο 34. Θέλει ηρεμία και να κάνουν αυτά που θέλει μέσα στο γήπεδο και κυρίως να είναι ήρεμοι στην τελική προσπάθεια. Γύρισμα του Σανέ, επέμβαση και κόρνερ. Ο Μπράουν θα το εκτελέσει. Μια κεφαλιά από τον Σεμέντο, ελέγχει ο Μπαμπίκα. Και θέλει να πατήσει περιοχή, το γύρισμα, το πλασέ, ο Φαμπιάνο κάνει την μπάλα και ισοφαρίζει ο Άρης στο 38. Ο Στεπίνσκι είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ελαφρά ταξιαρχία βρήκε τον γκολ. Η εκτέλεση από τον Μπράουν, η απομάκρυνση από το Σεμέντο. Στη συνέχεια ο Μπαμπίκα πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα. Ο Στεπίνσκι δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Φαμπιάνο για να την απομακρύνει. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 1-1. Γιαγκό. Χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Κερδίζει ο Κακουλής. Θέλει να βγει μπροστά. Συνεχίζει, κάνει το σουτ. Out. Τον Στεπίνσκι. Αυτός δεξιά για τον Μπαμπίκα. Πατάει περιοχή, συνεχίζει ο Μπαμπίκα, συνέκλεινε, σούταρε πάνω στα σώματα. Πιο απειλητικός ο Άρης έρχεται από την πίσω γραμμή του χαρακτηριστικά και αυτό κάπως χάνονται αμαρκαρίσματα, δεν υπάρχει και συγκέντρωση που υπήρχε στο πρώτο μέρος και ο Άρης φαίνεται πιο απειλητικός, κρατάει και μπάλα. Ένα γέμισμα με στόχο τον Μπαμπίκα, στενασμένα με τον Λέτσιαξ, θα τον αποφύγει, συνεχίζει ο Μπαμπίκα, το σούτ, η επέμβαση από τον Φαμπιάνο. Και Σεμέντο. Χωρίς φάουλ, λέει ο Σίμοβιτς. Μπροστά τώρα ο Άρης. Ο Στεπίνσκι στην περιοχή, το πλασέ, μπάλα στα δίχτυα. Στο 72 ο Άρης φέρνει τούμπα το μάτς με τον Στεπίνσκι. Γιατί εδώ οι γηπεδούχοι ζητάνε φάουλ σε αυτή την μονομαχία μεταξύ του Στρούσκι και του Σεμέντο. Ο διαιτητής υπεπέζεται. Εδώ δεν υπάρχει offside, καλύπτεται ο Στεπίνσκι από τον Λέτσιαξ. Ο Πολωνός πλάσαρε εύστοχα. Ομόνια Άρης 1-2. Διαφοροποιηθεί το σχήμα, ποιος θα παίξει σε ρόλο στόπερ.
Θα δούμε τον Κούσουλο σε ένα σουτ ψηλά. Κεφαλιά του Ανσάρι Φάρτ. Ο Αλιούμ θέλει να τελειώσει την φάση, δεν θα τα καταφέρει. Τον πρόλαβε ο Σανέ. Ο Κούσουλος ένα σούτ, η επέμβαση από τον Βανά Άλβες στο 79, η καλύτερη στιγμή της Ομόνιας στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, έβαλε το κεφάλι ο Σανέ, η μπάλα θα κοντράρει, μια κεφαλιά, η μπάλα out. Αν είδα καλά από τον Αλιούμ στο 83. Κοκόριν. Ένα γέμισμα, ο Στεπίνσκι με το κεφάλι, μεγάλη στιγμή για τον Άρη για να κάνει το 3-1. Όπως μας ενημέρωσε και ο Νησίφορος Σταύρου, 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαγιαμπέλα θέλει να βγάλει μπροστά τον Άρη, συνεχίζει, κάνει και το πλασέ, η μπάλα πάει out. Αλιούμ. Θέλει να περάσει από τον Σανέ. Θα τα καταφέρει. Κάνει και τη σέντρα, η κεφαλιά. Ο Σεμέντο κατεβάζει, σουτάρει 2-2. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ομόνια ισοφαρίζει με τον Γουίλι Σεμέντο. Δεύτερο προσωπικό γκολ και για τον εξτρέμ από το πράσινο κροτήρι. Η ενέργεια από τον Αλιούμ πέρασε τον Σανέ. Έβγαλε τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Ανσάρι Φάρτ, δεν υπάρχει κανένα offside. Κατέβασμα με το στήθος και τελείωμα με το αριστερό. Άγαλμα ο Βανά Άλβες. 2-2. Ο Μαγιαμπέλα, ο Στεπίνσκι, δεξιά για τον Παπίκα. Αυτός κάνει το γύρισμα, δεν βρίσκει την μπάλα στους και όπως θα ήθελε. Μπέζους εκτελεί, μπάλα πάει πάνω από τα δοκάρια, είναι corner.